Πάμε στην ΑΕΚ να δούμε τι προκύπτει, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε παρεμβάσεις κομμάτων για να μην μπουν οι νέες διατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς ζητά το ΑΚΕΛ με επιστολή του προς την ΑΕΚ? Το τι ακριβώς ζητά είναι να ληφθούν υπόψη τα σχόλια του κόσμου που μαζεύτηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση και να μην υπάρξουν αυτές οι μεγάλες αυξήσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών, όπως είναι οι χρήστες των θερμοσυσσωρευτών και αυτοί που χρησιμοποιούν υδραυλίες, να μην εφαρμοστούν αυτές οι μεγάλες αυξήσεις που φάνηκαν από τη μελέτη των εξωτερικών συμβούλων που έγιναν τέλος του 2016. Να υπενθυμίσω πως στόχος είναι να εφαρμοστούν οι νέες διατιμήσεις την 1η Μαΐου του 2017. Η ΑΕΚ έχει συλλέξει όλα τα σχόλια από τους πελάτες της, γι' αυτό και έχει προβεί σε δημόσια διαβούλευση που έληξε 27 του Νοεμβρίου του 2016. Υποβλήθηκαν ήδη οι απόψεις της ΑΕΚ επί των σχολείων στη ΡΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα σε συνεργασία με τη ΡΑΕΚ επεξεργάζεται τρόπο απάβλυνση των αυξήσεων που παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες αυτών των πελατών. Αναγνωρίζουμε, μεριζόμαστε τις ανησυχίες των πελατών μας, γι' αυτό και μελετούμε τρόπους για ελαχιστοποίηση των αυξήσεων που προκύπτουν. Άρα τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, εσείς θα το πάτε στη ΡΑΕΚ, ζητάτε να μπουν όσο γίνεται το ελάχιστο οι αυξήσεις και θα ενημερώσετε τους πολίτες πότε? Μόλις ετοιμαστεί και υποβληθεί η νέα η αναθεωρημένη μελέτη στη ΡΑΕΚ και αφού έχουμε την τελική έγκριση τη ΡΑΕΚ. Και τον τελικό λόγο τον έχει επιστήσει για την ενέργεια. Άρα για την ώρα έχουμε τις αυξήσεις που μπήκαν λόγω αύξησης των καυσίμων διεθνώς. Για όλα τα υπόλοιπα, θερμοσυσσωρευτές και αντλίες και τα λοιπά, τα οποία συζητούσαμε και συζητούσατε με τους πολίτες τους τελευταίους μήνες, για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Θα δείτε με τη ΡΑΕΚ τι προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις των πολιτών, σωστά? Ακριβώς. Λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα σχόλια των πολιτών και καταβάλλονται προσπάθειες ούτως ώστε να απαμπληθούν αυτές οι αυξήσεις που δείχνουν τα νούμερα.